θα επιτρέψετε μου να πω ότι υποκρύπτει και άλλες διαθέσεις, ίσως και υποβόσκουσες στατιστικές. Η Ρωμά για μία ακόμη φορά στην ατζέντα, υπενθυμίζοντας τη σκληρή πραγματικότητα του κοινωνικού περιθωρίου. Να πούμε ότι αυτοί οι μαθητές καταρχήν προέρχονται από σχολείο της πόλης μας ήδη, από το ένατος μεταγραφή. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που ήρθαν από μακριά ή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Και ότι όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούσαν αυτή την εγγραφή τους στο 19ο είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Οφείλουμε να παράσχουμε στους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, αλλά και στους Έλληνες πολίτες, γιατί και αυτή η κατηγορία μαθητών είναι Έλληνες πολίτες, τα ίδια δικαιώματα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση όπως και άλλοι. Αρκεί βέβαια να πληρούνται όσα προβλέπονται. Ας τρέξουμε λίγους μήνες πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 2017, όταν και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαυρόγλου και άλλοι υπουργοί της Διευπουργικής ανακοίνωσαν τη μείωση της αναλογίας διδασκόντων διδασκομένων από 25 σε 15 στα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές Ρωμά, την τοποθέτηση κοινωνικού λειτουργού με αποκλειστικό σκοπό τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, την υποχρεωτική φοιτηση στα ολοήμερα σχολεία, την υποχρεωτική λειτουργία σχολής γονέων, τη δυνατότητα εισαγωγής μαθητών Ρωμά που παίρνουν απολυτήριο λυκείου να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε ορισμένα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αύξηση των σχολικών γευμάτων. Είναι εύλογες ακόμα οι ανησυχίες των γονέων για οποιοδήποτε θέμα συμβαίνει. Αλλά δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε το ρόλο των γονέων. Έτσι, το ρόλο των γονέων σε σχέση με το σχολείο. Η σχολική μονάδα επιζητεί και έτσι πρέπει να είναι τη συνεργασία των γονέων, του συλλόγου γονέων, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέχρι πού μπορούν να εμπλακούν. Οι γονείς βοηθούν, συμβάλλουν, ακούγονται τα αιτήματά τους, αν θέλετε, όλα εκείνα τα οποία θα συμβάλλουν στην προαγωγή του επίπεδου εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά μέχρι εκεί. Οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν με το παραμικρό, θα έλεγα, γιατί το παρατηρούμε το φαινόμενο, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την διδακτική, με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί εγκύκλοι, νόμοι, προεδρικά διατάγματα που αυτά τα ορίζουν πώς γίνεται. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί να υπάρχει θέμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρετε εσείς. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη φοίτηση του Ρωμά υπάρχουν και έχουν να κάνουν, παράδειγμα, με την αλλαγή κατοικίας τους. Ίσως λόγω του τρόπου ζωής τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον να μην μπορεί να τους στηρίξει. Επίσης, στο θέμα των εμβολιασμών, να μην έχουν πλήρη τα εμβόλια. Αυτά, ναι, πρέπει να τα δει κάθε διεύθυνση του σχολείου όταν κάνει την εγγραφή ή την αποδέχεται την εγγραφή, για να βοηθούν σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσια νοσοκομεία και φορείς που παρέχουν ιατρική περίθαλψη, για να λύνονται. Σε κάθε περίπτωση, μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε από το σχολείο, μεμονωμένη ίσως αντίδραση υπήρξε από κάποιους γονείς, οι οποίοι ίσως να μην είχαν την πληροφόρηση ή δεν ήρθαν σε επαφή με τη διεύθυνση του σχολείου για να λάβουν την απαιτούμενη πληροφόρηση. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά, οι ίδιοι μαθητές, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την είσοδο των παιδιών αυτών. Και όπως επίσης, μάλιστα, να σας πω χαρακτηριστικά, κάποιος γονέας, από ό,τι έχω μάθει, έστειλε στο σχολείο και μια τσάντα με απαραίτητα υλικά για αυτά τα παιδιά.